Έχουμε ένα διήμερο συνέδριο από το Share Tour πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα για τον αγροτουρισμό, όπου για πρώτη φορά προσπαθούμε να βάλουμε πιστοποίηση σε όλες τις ενέργειες του αγροτουρισμού. Ο αγροτουρισμός είναι ένα κομμάτι του τουρισμού το οποίο έχει λίγο υποβαθμιστεί ή δεν το έχουμε δώσει τόση σημασία όσο θα έπρεπε να έχουμε δώσει, όχι μόνο εμείς, αλλά γενικότερα σαν χώρα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ένας τομέας πάρα πολύ καλός που έχει δυνατότητες επέκτασης, ειδικά στην περιοχή μας, με τις δυνατότητες που δίνει στο Δήμο Ξάνθης, με την προσθήκη της Σταυρούπολης τώρα στο Δήμο μας. Θεωρούμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα των χωρών της Μαύρης Θάλασσας, όπως το λέω εμείς, το Share Tour, ότι θα έχουμε αποτελέσματα όσον αφορά συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την ανάπτυξη αυτού του αγροτουρισμού. Όλα πλέον πρέπει να είναι στοχευμένα, όλα πρέπει να είναι εξειδικευμένα. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από αυτό το πρόγραμμα να βρούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις και πού θα μπορέσουμε να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος για να γίνουμε πόλος έλξης και στον αγροτουρισμό. Αυτό έχει να κάνει το συνέδριο. Όπως είδατε, συμμετέχουν από τις χώρες Μολδαβία, Ουκρανία, Βουλγαρία και Αρμενία και η Ελλάδα σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, έχει άλλα 2 χρόνια διάρκεια, αλλά μέσα σε αυτήν τη διάρκεια εμείς πιστεύουμε ότι θα έχουμε έμπρακτα αποτελέσματα. Γι' αυτό είπα και στο χαιρετισμό που έκανα ότι εμείς ευελπιστούμε ότι και αυτό που βλέπουμε από τη μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται για να ανταλλάξουμε ιδέες. Είναι η αρχή ενός προγράμματος που θα εφαρμόσουμε αυτές τις ιδέες που θα βγουν στην πραγματικότητα και στην καθημερινή ζωή, ώστε να έχουμε και αποτελέσματα. Κύριε Μπένι, γίνεται αυτή η μερίδα σήμερα εδώ στη Σταυρούπολη. Φαντάζομαι. Στην περιοχή της Σταυρούπολης, στα Κομνηνά, φαντάζομαι ότι τη ταιριάζει αυτή τη περιοχή, αυτή η μερίδα. Είναι όμως και σημειολογικό. Είναι και σημειολογικό. Είναι ακριβώς εμείς επιλέξαμε την περιοχή των Κομνηνών. Διότι όπως είπα και στους συμμετέχοντες, είμαστε σε ένα πολύ μικρό μέρος του Δήμου μας, αλλά σε ένα από τα πιο όμορφα που υπάρχουν. Συνολογικά, εμείς θέλουμε να ρίξουμε το βάρος του αγροτουρισμού στην περιοχή της Σταυρούπολης. Θεωρούμε ότι είναι από τις πιο όμορφες περιοχές που έχουμε και μπορούμε να αναδείξουμε και είναι ένα πολύ καλό κομμάτι του προγράμματος όπου μπορεί να αναπτυχθούν όλες οι δραστηριότητες και οτιδήποτε βγει ή οτιδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτό το πρόγραμμα. Πρώτα θα έχει εφαρμογή στην περιοχή της Σταυρούπολης. Ευχαριστούμε.